Πάμε να καλωσορίσουμε τη Μαρίνα Χριστοδουλίδου, είναι μέλος του γραφείου τύπου του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Γεια σας. Καλή σας μέρα. Κάποιοι καλή συνάδελφοί σας δεν θα κάνουν Χριστούγεννα φέτος, θα είναι επί το έργο, θα είναι στους δρόμους, θα ελέγχουν συνεχώς. Ακριβώς, τα μέλη της αστυνομίας εν όψη και των γιορτών θα βρίσκονται επί ποδός. Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών. Ήδη από χθες να πούμε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι τροχονομικοί έλεγχοι παγκύπρια. Στόχος μας είναι αυτές τις γιορτές να μην θρηνήσουμε θύματα στην άσφαλτο. Η παρουσία της αστυνομίας θα είναι αυξημένη σε δρόμους, αυτοκινητόδρομους και κύριες οδικές αστηρίες. Στόχος είναι η πρόληψη των οδικών συγκρούσεων. Θα διενεργούνται έλεγχοι από τα μέλη της τροχέας με μηδανική ανοχή σε παραβάσεις που αποδεδειγμένα αποτελούν κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλης, μη χρήση ζώνης ασφάλειας και προστατευτικού κράνους. Βέβαια, έμφαση θα δίνεται και σε άλλες σοβαρές παραβάσεις, όπως είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου, αμελής και επικίνδυνη οδήγηση, παραβίαση φωτών τροχέας. Να πούμε ότι αυξάνονται επίσης οι μηχανοκίνητες και πεζές περιπολίες για αποτροπή αδικημάτων κατά περιουσίας, όπως είναι οι διαρρήξεις και κλοπές, κλοπές αυτοκινήτων ή κλοπές από αυτοκίνητα, αλλά και για την ασφάλεια του κοινού που διακινείται σε δημόσιους χώρους ή πολύ συχνά στους εμπορικούς δρόμους. Πολλοί από εμάς θα πάμε να κάνουμε Χριστούγεννα σε κάποιο φιλικό σπίτι ή θα πάμε μια εκδρομή, εν πάση περιπτώσει, ή θα πάμε σε άλλη πόλη. Τι πρέπει να προσέχουμε για να αποφύγουμε τις κλοπές, γιατί είναι σύνηθες φαινόμενο να γίνονται και κάποιες διαρρήξεις τις ημέρες των εορτών. Ακριβώς, εμείς συμβουλεύουμε τον κόσμο να λαμβάνει μέτρα προστασίας της περιουσίας του. Να πούμε με την ευκαιρία αυτή, τις τελευταίες μέρες υπήρξαν κάποια περιστατικά κλοπών αυτοκινήτων ή κλοπές από αυτοκίνητα. Να υπενθυμίσουμε ότι δεν αφήνουμε μέσα στα αυτοκίνητά μας σάντες, πορτοφόλια, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα και δεν αφήνουμε ποτέ κλειδιά στη μίζα, ακόμα και όταν θα κατεβούμε για ένα λεπτό στο περίπτερο. Μάλιστα, τώρα κυρία Χριστοδουλίδου, μιας και σας έχουμε στη γραμμή, έγιναν και αρκετές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα, 16 σε 3,5 μήνες διακινητών παράτυπων μεταναστών που τελικά καταλήγουν αιτητές ασύλου. Είναι η γνωστή ιστορία, αλλά φαίνεται ότι έχουμε και αριθμούς. Και οι συλλήψεις που γίνονται στους διακινητές είναι οι πλέον σημαντικές. Η παράτυπη μετανάστευση είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα την αστυνομία και ειδικά το θέμα των διακινητών, η υποβοήθηση, δηλαδή παράνομης εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα μέλη μας επικεντρώνονται στη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών σε θέματα παράτυπης μετανάστευσης και ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στους διακινητές. Έχει οριστεί ειδική ανακριτική ομάδα, όπως ξέρετε, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία εργάζεται εντατικά και αξιολογεί πληροφορίες για εντοπισμό και σύλληψη των διακινητών. Ιδιαίτερα αξιολογούνται πληροφορίες που συνδέουν παράτυπους μετανάστες με κυκλώματα παράνομης μετανάστευσης. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιούνται και προσωπικές συνεντεύξεις σε παράτυπους μετανάστες. Όπως είπατε και εσείς, ναι, τους τελευταίους μήνες είχαμε 11 υποθέσεις που αφορούσαν διακινητές με 16 συνολικά συλλήψεις. Υποθέσεις αυτές καταχωρούνται άμεσα στο δικαστήριο για επιδίκαση τους. Βλέπετε με αυτές τις συλλήψεις να μειώνεται το πρόβλημα? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, το πρόβλημα της παράτυπης μετανάστευσης είναι θέμα που μας απασχολεί έντονα. Εμείς από πλευράς μας, τα μέλη μας κάνουν ό,τι μπορούν, επικεντρώνονται, εργάζονται εντατικά, αξιολογούν όποιες πληροφορίες, ώστε να προχωρούμε στη σύλληψη προσώπων που διακινητών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, να ευχηθώ και εγώ καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο με υγεία. Καλά Χριστούγεννα και βεβαίως τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους σας που θα είναι στους δρόμους και δεν θα κάνουν καλή Χριστούγεννα υπάρχει με τις οικογένειές τους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, τώρα Χριστούγεννα, πάμε να δούμε τι γίνεται στις πόλεις και να ξεκινήσουμε από εδώ, από τη Λευκωσία, από το κέντρο της Λευκωσίας, την παλιά πόλη. Πάμε στην οδό Νασαγόρου. Εκεί μας περιμένει η Έλενα